Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο του vlog μου. Να πω καταρχάς ότι χθες ήταν η τελευταία μου μέρα στην Agile Actors. Από Δευτέρα ξεκινάω σε νέα εταιρεία και ορμόμενος από αυτή την αλλαγή ήθελα να κάνω το σημερινό βίντεο για να μιλήσω για το θέμα ακριβώς αυτό, της αλλαγής εταιρείας. Αλλαγή εταιρείας κάνει κάποιος είτε γιατί δεν είναι ευχαριστημένος από την εταιρεία στην οποία βρίσκεται, οπότε ψάχνει ενεργά για κάποια άλλη εταιρεία, είτε γιατί τον προσέγγισε κάποιος ή κάποια recruiter και ενέδωσε στον πειρασμό, να το πούμε έτσι, όπου, εντάξει, προφανώς συνήθως ο πειρασμός αυτός είναι περισσότερα χρήματα. Θεωρώ ότι είναι μια τέτοια κίνηση, προφανώς είναι μεγάλο ρίσκο και πρέπει κάποιος να μπορεί να μειώσει όσο το δυνατόν περισσότερο, να ελαχιστοποιήσει τις πιθανότητες να κάνει κάποιο λάθος. Δηλαδή να πάει σε μια εταιρεία που ναι μεν του προσφέρει περισσότερα χρήματα, αλλά οι συνθήκες που θα βρει εκεί δεν είναι αυτές που θα του εξασφαλίσουν μια ομαλή διαβίωση, να το πούμε έτσι. Γιατί κακά τα ψέματα, η δουλειά που κάνουμε είναι πάρα πολύ σημαντικό και επηρεάζει γενικότερα τη ζωή μας. Και δεν είναι, προφανώς τα χρήματα παίζουν ρόλο, δεν είμαι από αυτούς που λένε δεν παίζουν ρόλο τα χρήματα, παίζουν ρόλο, αλλά εάν ας πούμε στη δουλειά που βρισκόμαστε είμαστε μονίμως στρεσαρισμένοι, αυτό προφανώς θα μας επηρεάσει γενικότερα στη ζωή μας. Οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή. Και προφανώς δεν μπορεί να είναι μόνο μοναδικό κριτήριο τα χρήματα. Τώρα θα μου πείτε πώς μπορώ να ξέρω ότι η εταιρεία στην οποία θα πάω είναι καλύτερη και αν μη τι άλλο οι συνθήκες θα είναι οι ίδιες ή παρόμοιες με αυτές που είχα εκεί που ήμουνα ή εκεί που είμαι. Καταρχάς να πω ότι θεωρώ κάποια site τύπου Glassdoor για παράδειγμα ότι είναι αναξιόπιστα. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να, δεν θα το πρότεινα ποτέ, να κάνετε αλλαγή εταιρείας με κριτήριο αυτά που διαβάσατε στο Glassdoor. Διότι θεωρώ ότι οι κριτικές που γίνονται εκεί πέρα είναι, δηλαδή πολλές φορές που διαβάζω κριτικές για εταιρείες στις οποίες έχω υπάρξει, είναι άλλα ντάλλον. Άρα δεν μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα. Γιατί είτε μπορεί κάποιος να είναι της εταιρείας, μπορεί να είναι βαλτός να γράψει κάποιο καλό review, μπορεί να είναι η ίδια η εταιρεία να το γράφει ή μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος έφυγε από την εταιρεία αλλά τέλος πάντων έφυγε ίσως με άσχημο τρόπο και βγάζει τα ισόψυχά του, να το πούμε έτσι, στο Glassdoor. Οπότε δεν μπορείτε να είστε σίγουροι ποτέ μέσω του Glassdoor. Για μένα ένας είναι ο τρόπος, δύο είναι. Ο πρώτος τρόπος είναι να έχετε υπάρξει στο παρελθόν στην εταιρεία στην οποία θα πάτε. Και πάλι βέβαια δεν μπορείτε να είστε σίγουροι, διότι μπορεί οι συνθήκες από τότε που ήσασταν να έχουν αλλάξει, είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο. Έτσι. Οπότε πάλι δεν μπορεί να αποτελεί κριτήριο 100% σίγουρο αυτό. Ο δεύτερος τρόπος και για μένα αυτός που μεγιστοποιεί, να το πούμε έτσι, τις πιθανότητες να κάνετε τη σωστή κίνηση, είναι να έχετε ένα άτομο που γνωρίζετε καλά και που εμπιστεύεστε και που σας εμπιστεύετε και εκείνο μέσα στην εταιρεία στην οποία θα πάτε. Θα έλεγα μάλιστα ότι είναι πιο σημαντικό να σας εμπιστεύετε το άτομο αυτό. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί εάν ας πούμε στείλετε π.χ. στο LinkedIn μήνυμα σε κάποιον που είναι υπάλληλος της εταιρείας στην οποία πρόκειται να πάτε και δεν σας γνωρίζει, είναι πάρα πολύ πιθανό να φοβηθεί. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά το παραδέχομαι, δεν θα ήμουν ειλικρινής εντελώς με κάποιον τυχαίο που μου στέλνει στο LinkedIn. Γιατί πού ξέρω εγώ ποιος είναι αυτός και αν είναι βαλτός από την εταιρεία στην οποία βρίσκομαι. Έτσι, θέλει λίγο προσοχή κάτι τέτοιο. Έτσι. Και βέβαια εξαρτάται και από την εταιρεία στην οποία βρίσκεστε, πόσο επαγγελματική είναι και πόσο καταφεύγει σε τέτοια ποταπά, να το πω έτσι, μέτρα. Αλλά γενικά ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Άρα θα πρέπει το άτομο αυτό να ξέρετε ότι σας εμπιστεύεται. Είτε να είστε πολύ καλοί φίλοι, είτε τέλος πάντων να γνωρίζεστε χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, με κάποιο τρόπο να σας εμπιστεύετε.
Φυσικά πρέπει και εσείς να τον ή να την εμπιστεύεστε. Αλλά να πω την αλήθεια, αυτό είναι ίσως και λίγο δευτερεύον. Με ποια έννοια? Ότι έτσι κι αλλιώς, κακά τα ψέματα, κάποιος που βρίσκεται μέσα σε μια εταιρεία μπορεί να βιώνει μια πολύ διαφορετική κατάσταση και πολύ διαφορετικές συνθήκες από αυτές που μπορεί να βιώσετε εσείς άμα πάτε στην εταιρεία αυτή. Ο λόγος είναι γιατί μπορεί πολύ απλά, και αν, ειδικά αν πρόκειται για μια εταιρεία όπως είναι η Agile Actors, να η εμπειρία που βιώνει κάποιος να είναι πολύ διαφορετική από, από κάποιον άλλο. Γιατί εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον πελάτη στον οποίο σας έχει στείλει η Agile Actors. Υπάρχουν κάποιες σταθερές, και μιας και με ρώτησε κάποιος τις προάλλες σχετικά με την Agile Actors τι γνώμη έχω, να πω ότι υπάρχουν κάποιες σταθερές καλές, δηλαδή για παράδειγμα υπάρχει καλό κλίμα στην εταιρεία, πληρώνει την ώρα της, δίνει τα δώρα στην ώρα τους, άδειες κανονικά δίνονται κτλ. Και μάλιστα να τονίσω σε αυτό το σημείο, γιατί το θεωρώ σημαντικό και είναι κάτι που δεν νομίζω ότι το βρίσκεις εύκολα σε άλλες εταιρείες, σου δίνει 9 μέρες το χρόνο άδεια χωρίς χαρτί γιατρού. Πέρα δηλαδή από την κανονική σου άδεια, έχεις 9 μέρες το χρόνο άδεια χωρίς χαρτί γιατρού. Μέχρι 3 συνεχόμενες βέβαια, αλλά το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να έχεις αρρωστήσει για παράδειγμα στο κρεβάτι και να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο ότι οκ, okay, θα στείλω ρε παιδί μου ένα email, θα πάρω άδεια χωρίς χαρτί γιατρού, χωρίς τίποτα, δεν χρειάζεται να τρέχω στο ΙΚΑ ή από εδώ από εκεί. Έτσι, αυτό είναι σίγουρα κάτι που είναι σημαντικό, οπότε αξίζει να το αναφέρω. Έχεις πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό, Pluralsight, O'Reilly, σου πληρώνουν πιστοποιήσεις. Τώρα κάνω μια παρένθεση, μιας και έχω ερωτηθεί. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες σταθερές. Όμως, όπως και να το κάνουμε, αναλόγως με τον πελάτη στον οποίο βρίσκεσαι, οι συνθήκες μπορεί να είναι πολύ διαφορετικές. Ακόμα και το έργο δηλαδή μπορεί να σε ενδιαφέρει λιγότερο ή περισσότερο. Και σίγουρα το έργο στο οποίο βρισκόμαστε, το αντικείμενο δηλαδή, παίζει μεγάλο ρόλο στην ψυχολογία μας. Άμα είναι κάτι το οποίο το θεωρούμε βαρετό, μπορεί γενικά να μας φαίνονται όλα πολύ χειρότερα. Άρα λοιπόν, ακόμα και αν έχετε άτομο μέσα στην εταιρεία, ποτέ δεν μπορείτε να είστε σίγουροι ότι κι εσείς θα βιώσετε ακριβώς την ίδια εμπειρία με το άτομο αυτό. Όμως, όπως και να το κάνουμε, έχοντας κάποιο άτομο, αυξάνετε τις πιθανότητές σας. Προσωπικά είμαι πολύ εναντίον του να αλλάξει κάποιος εταιρεία και τυχαία να πάει σε μια άλλη εταιρεία, ακόμα και αν του προσφέρει πολύ περισσότερα χρήματα. Και ακόμα και αν είναι γνωστό όνομα. Δηλαδή τι εννοώ? Μπορεί ας πούμε να πάτε σε μια εταιρεία που μπορεί ακόμα και άτομα που δεν είναι στον κλάδο του προγραμματισμού να τη γνωρίζουν καλά, γιατί εντάξει, δεν μπορώ να αναφέρω ονόματα αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχουν κάποιες εταιρείες που είναι πάρα πολύ γνωστές. Έτσι, ακόμα και αν δεν είσαι στον κλάδο του προγραμματισμού, δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι οι συνθήκες που θα βρείτε εκεί είναι καλές. Άρα θέλει πάρα πολύ προσοχή αυτό το κομμάτι. Προφανώς είναι και θέμα υποκειμενικό, δηλαδή θέλω να πω σε τι δίνει βαρύτητα κάποιος. Μπορεί κάποιος ας πούμε να δίνει πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα στα χρήματα που θα πάρει σε σχέση με τις συνθήκες. Να μην τον ενδιαφέρει και τόσο το να δουλεύει για παράδειγμα 10 ώρα, 12 ώρα κτλ. Αρκεί να παίρνει περισσότερα χρήματα. Μπορεί για κάποιον άλλον το work-life balance να είναι πιο σημαντικό από 200-300 ευρώ παραπάνω που μπορεί να παίρνει. Οπότε πάντα και αυτό είναι ένα θέμα υποκειμενικό. Τέλος, να πω κάτι που είναι σίγουρα εξίσου σημαντικό. Θα πρέπει ποτέ να μην κλείνετε πόρτες. Δηλαδή, όταν θα φύγετε, αν τελικά αποφασίσετε να φύγετε από την εταιρεία στην οποία είστε, θα πρέπει να το κάνετε με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να μην έχετε κλείσει την πόρτα της εταιρείας αυτής. Γιατί δεν ξέρετε αν μελλοντικά μπορεί να τη χρειαστείτε. Μπορεί να πάτε εκεί που θα πάτε και τελικά να μην είναι, να μην συναντήσετε αυτό που περιμένατε και να θέλετε να γυρίσετε. Γενικά προσωπικά δεν είμαι υπέρ των πισωγυρισμάτων, για να είμαι ειλικρινής, είτε είναι σε προσωπικό επίπεδο είτε είναι σε επαγγελματικό επίπεδο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Και να πω την αλήθεια, δεν μπορώ να πω ότι εγώ το τηρώ αυτό που σας λέω αυτή τη στιγμή σε γενικές γραμμές, αλλά είναι λίγο σε φάση ότι οκ, μην κάνετε αυτό που κάνω, κάντε αυτό που λέω ας πούμε.
Θεωρώ όμως ότι το σωστό είναι αυτό που λέω, δηλαδή να κρατάτε ανοιχτές τις πόρτες, πάντα να έχετε, να αποχωρείτε έτσι χωρίς να τσακωθείτε με την εταιρεία που βρισκόσασταν. Θεωρώ ότι φυσικά η εικόνα που έχετε δώσει γενικά στην εταιρεία στην οποία βρισκόσασταν είναι πάρα πολύ σημαντική. Το work ethic που λέμε για μένα, για παράδειγμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω αυτά σε γενικές γραμμές. Αν κάτι μου διέφυγε πάνω σε αυτό ή κάποιος άλλος έχει να προσθέσει κάτι άλλο, οποιοδήποτε σχόλιο είναι ευπρόσδεκτο. Ακόμα και αν διαφωνείτε με κάτι με το οποίο είπα, φυσικά μπορείτε να σχολιάσετε. Εννοείται ότι εκτιμώ οποιοδήποτε like, subscribe κάνετε, μου δίνει κίνητρο για να συνεχίσω και ελπίζω σύντομα να έχουμε και κάποιο... είμαι σίγουρος ότι θα κάνω και κάποιο άλλο βίντεο. Ευχαριστώ για την αποδοχή που είχε το προηγούμενο βίντεο και θα τα πούμε λίγαν σύντομος. Τα λέμε.